Φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ είναι εδώ, δίνει δυναμική αγωνιστική απάντηση στο νέο υπεριαλιστικό πόλεμο. Όλες τις προηγούμενες μέρες και ιδιαίτερα από χθες που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βρεθήκαμε στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, σε χώρους νεολαίας. Συζητήσαμε με χιλιάδες ανθρώπους του μόχθου που αγωνιούν. Στείλαμε το μήνυμα όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο, καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς των υπεριαλιστών. Ενημερώσαμε για τη θέση του ΚΚΕ απέναντι στην υπεριαλιστική κλιμάκωση των τελευταίων ημερών. Ένας ακόμη υπεριαλιστικός πόλεμος που ξεσπά σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία και αλλού, 30 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανατροπή του σοσιαλισμού, για την οποία πανηγύριζαν πολλοί επειδή υποτίθεται θα έκανε τον κόσμο πιο ειρηνικό και πιο ασφαλή. Το έφλεκτο υλικό που συσσωρευόταν σταδιακά εδώ και χρόνια στην περιοχή οδήγησε και στην τυπική έναρξη του πολέμου με την απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ανεξάρτητα από τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται εκατέρωθεν, η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία είναι το αποτέλεσμα της όξυσης των ανταγωνισμών ανάμεσα στα δύο αντιμακόμενα στρατόπεδα με επίκεντρο πρώτα απ' όλα τις σφαίρες επιρροής, τα μερίδια των αγορών, τις πρώτες ύλες, τα ενεργειακά σχέδια και τους δρόμους μεταφοράς. Ανταγωνισμοί που δεν μπορούν να επιληθούν πλέον με διπλωματικά πολιτικά μέσα και εύθραστους συμβιβασμούς. Από τη μία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζουν την αντιδραστική κυβέρνηση του Κιέβου, τους παραστρατιωτικούς μηχανισμούς και τις φασιστικές ομάδες της Ουκρανίας και που εδώ και χρόνια προωθούν τις θέσεις τους για διεύρυνση του ΝΑΤΟ με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, για αντιπυραυλική ασπίδα και άλλα, με στόχο την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Από την άλλη βρίσκεται η καπιταλιστική Ρωσία που προωθεί τα δικά της σχέδια καπιταλιστικής ενοποίησης χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και που τα τελευταία χρόνια προχώρησε στην ένταξη της Κρυμαίας στη Ρώσικη Ομοσπονδία και πρόσφατα στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ. Είναι η επιβεβαίωση ότι ο πόλεμος αποτελεί τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής με άλλα βίαια μέσα. Είναι η απόδειξη ότι ο υπεριαλιστικός πόλεμος, ο θάνατος και η καταστροφή που προκαλεί, ξεπηδά αναπόφευκτα μέσα από τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Η πολεμική σύγκρουση γίνεται ανάμεσα σε δύο χώρες, τη Ρωσία και την Ουκρανία, των οποίων οι λαοί ζούσαν για δεκαετίες αδελφομένοι και προόδευαν ειρηνικά στις συνθήκες του σοσιαλισμού. Αυτή την ιστορική μνήμη των δύο λαών προσπαθούν να διαγράψουν και οι δύο πλευρές, επιστρατεύοντας τον αντικομουνισμό και τον αντισοβιετισμό. Η ιστορία όμως δεν διαγράφεται, αντίθετα αποδεικνύει ότι η διέξοδος βρίσκεται στη σύγκρουση με το καπιταλιστικό σύστημα που γεννά τη φτώχεια και τον πόλεμο. Αυτό τον άλλο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν αυτοί οι λαοί όλου του κόσμου. Η σημερινή πολεμική αντιπαράθεση οδηγεί πλέον σε μια πολεμική σύγκρουση απρόβλεπτων διαστάσεων, πολύ περισσότερο που συνδέεται με τη γενικότερη αντιπαράθεση ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κίνας, Ρωσίας για την πρωτοκαθεδρία στο υπεριαλιστικό σύστημα. Θύματα για μια ακόμη φορά οι λαοί των εμπλεκόμενων χωρών και όχι μόνο.
αφού οι οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις αυτής της σύγκρουσης επηρεάζουν τους λαούς όλου του κόσμου. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς με στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της ελληνικής αστικής τάξης, που δεν είναι τίποτε άλλο από τη συμμετοχή της στο πιάτσικο και την αναδιανομή της πίτας που γίνεται με νέα εγκλήματα σε βάρος των λαών. Οι ελληνικές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ έχουν στηρίξει όλες τις νατοϊκές αποφάσεις και τα σχέδια που αφορούν τη διεύρυνση αυτού του δολοφονικού οργανισμού και την περικύκλωση της Ρωσίας. Δρομολόγησαν την εγκατάσταση αμερικανονατοϊκών βάσεων στη χώρα, όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης, που έχει μετατραπεί σε κόμβο μεταφοράς και προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη. Η χώρα μας γίνεται έτσι θήτης άλλων λαών, όμως την ίδια στιγμή μπορεί να γίνει και θύμα, αφού αυτόματα γίνεται στόχος πιθανών αντιπίνων, όπως ήδη έχει προειδοποιήσει η Ρωσία για την Αλεξανδρούπολη και τις άλλες στρατιωτικές βάσεις. Ενώ ήδη πληρώνει βαρύ οικονομικό φόρο με την ακρίβεια, την αύξηση της τιμής των καυσίμων, την ενεργειακή φτώχεια, τους εξοπλισμούς. Εκτός των άλλων, ανοίγει και η όρεξη της τουρκικής αστικής τάξης με τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και στο Κυπριακό. Η απάντηση υπέρ των συμφερόντων του λαού μας δεν βρίσκεται στο να συστρατευτούμε σαν λαός και χώρα με τον έναν ή με τον άλλον υπεριαλιστικό πόλο. Το δίλημα δεν είναι ΗΠΑ η Ρωσία, ΝΑΤΟ η Ρωσία. Η εργατική λαϊκή πάλι πρέπει να χαράξει αυτοτελή γραμμή μακριά από όλα τα αστικά και εμπεριαλιστικά σχέδια. Μπροστά στο νέο έγκλημα η απάντηση μπορεί να είναι μόνο μία. Όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο, κυρίαρχοι είναι μόνο οι λαοί που πρέπει να καταδικάσουν τις αστικές τάξεις και κυβερνήσεις των χωρών τους, οι οποίες τους οδηγούν στη σφαγή τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία, παντού. Να σταματήσει αμέσως η συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας, να κλείσουν τώρα οι αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας, να δυναμώσει η πάλι για αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Σε αυτόν τον αγώνα, το ΚΚΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, οι κομμουνιστές της Ελλάδας, θα είμαστε μπροστάριδες κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ανάμεσα στις αντιπαραθέσεις και τους σχεδιασμούς υπεριαλιστικών στρατοπέδων, εμείς παραμένουμε σταθερά με το στρατόπεδο των λαών. Ο υπεριαλισμός δεν είναι ανίκητος. Οι λαοί θα νικήσουν.